Είναι συνολικού μήκους 14,6 χιλιόμετρων, θα ξεκινάει νότια της Μαρόνιας, θα διέρχεται από το αρχαίο θέατρο, θα διασχίζει την περιοχή της Μαρμαρίτσας και τα τείχη της αρχαίας της και θα συνεχίζει πάνω από την παραλία Πετροτών και τον αρχαιολογικό χώρο με συμβρία ζώνης, καταλήγοντας τον υπάρχοντα δρόμο προς δίκελα και μάκρη ο λόγος για τον δρόμο που θα συνδέσει το παραλιακό μέτωπο της Ροδόπης και του Εύρου. Ένα έργο το οποίο είχαμε βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα το 2014 με την εκλογή μας και επί του Γιώργου Παυλίδη. Ένα έργο όμως το οποίο ορίμασε τώρα με το χρήστο το μέτιο και πλέον γίνεται πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να τηρούνται οι υποσχέσεις και να γίνονται έργα. Ο δρόμος λοιπόν αυτός θα συνδέσει το παραλιακό μέτωπο της Ροδόπης με το παραλιακό μέτωπο του Εύρου και θα οδηγήσει σε νέες δυνατότητες αξιοποίησης όλου του παραλιακού χώρου. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα έργο πνοής που εκτός του ότι θα αναδείξει τα συγκριτικά μας πλειονεκτήματα θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσει, επιχειρήσεις αλλά και στους ίδιους τους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν, σχέ, έχει σχέση δηλαδή και με τους Δήμους να έχουν μια καλύτερη συνεργασία στην αξιοποίηση όλου αυτού του παραλιακού μετώπου. Το έργο πήρε έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και εντό Δημήνου αναμένεται να δημοπρατηθεί, δήλωσε ο Περιφερειαρχή Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Στο τμήμα Μαρόνια Πετροτά όπου δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί περιορισμοί, ο δρόμος θα έχει πλάτος 6,5 μέτρα... Ενώ σε σημεία όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, το πλάτο θα προσαρμόζεται στο διαθέσιμο χώρο. Θα βγει σε δημοπρασία, συγκροτείται η Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η εκτίμηση είναι ότι θα γίνει αυτό το επόμενο δίμηνο, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, θα βγει ο διαγωνισμό στον αέρα. Είναι ένα διαγωνισμό τη τάξη των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ο προπολογισμό του έργου, για έναν δρόμο περίπου 14 χιλιόμετρα. Μεταξύ μεταξύ Μαρόνιας και Πετρωτών το πλάτος του δρόμου θα είναι περίπου 6 με 6,5 μέτρα και βέβαια στα υπόλοιπα σημεία όταν διέρχεται και όπου διέρχεται από αρχαιολογικούς χώρους εκεί θα προσαρμόζεται ανά, ανάλογα με τις συνθήκες που προβλέπονται γιατί στους αρχαιολογικούς χώρους ξέρετε υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και μια ευαισθησία. Κατά μήκο του δρόμου θα κατασκευαστούν τέσσερι χώρε στάθμευση, δηλαδή νότια τη Μαρόνια, στα μακρατίχη, στη σύναξη και στη διασταύρωση προ Άγιο Ευγένιο, καθώ και δύο φωταγωγημένοι ισόπεδοι κόμβοι στι διασταυρώσει με του δρόμου Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο και Πετροτά, Παραλία Πετροτών, η ενοποίηση του παραλιακού μετόπου των δύο νομών εκτιμάται πως θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω αξιοποίηση της περιοχής. Είναι λογικό πως ένα δρόμος ο οποίος διέρχεται μέσα από αρχαιολογικούς χώρους δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ανάδειξης αυτών των αρχαιολογικών χώρων. Συγχρόνως όμως το πιο σημαντικό κατά είναι πως ενοποιούμε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου. Το είχαμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Υπήρξαν προβλήματα στην πορεία με τις άδειε από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί όταν περνάς από ευαίσθητα σημεία όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Αλλά τώρα όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί και προχωρούμε στην υλοποίηση του έργου.